δεν θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένοι για την Τετάρτη πληστηριασμοί στην περιφέρεια των πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιός, λόγω των εκτεταμένων εκτάκτων μέτρων ασφαλείας που έχουν ήδη ανακοινωθεί εν ώψη της επίσημης επίσκεψης του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα μέτρα αυτά ενδέχεται να καταστήσουν εξαιρετικά δύσκολη την έγκαιρη πρόσβαση στα ειρηνοδικεία της περιφέρειας, των πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιός, τόσο των συμβολιογράφων όσο και των λοιπόν νομίμων συμμετεχόντων στην διαδικασία των πληστηριασμών και ως εκ τούτου να δημιουργήσουν σοβαρά και ανυπέρβλητα προβλήματα κατά τη διενέργεια των πληστηριασμών. Συνεχίζεται η έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το θέμα των πληστηριασμών. Οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις και φυσικά δεν περιορίζονται στο νομικό πεδίο. Η κυβέρνηση, δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, δηλώνει ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο προστατεύει το 70% της κύριας κατοικίας που αποτελείται από λαϊκά νοικοκυριά. Πρόκειται για τον νόμο Σταθάκη-Κατσέλη-Κατσέλη-Σταθάκη, ο οποίος προστατεύει τις πρώτες κατοικίες εφόσον αυτές δεν υπερβαίνουν το ποσό των 280.000 ευρώ ως αξία του ακινήτου σε οικογένειες με τρία τέκνα. Από εκεί και πέρα γνωρίζετε ότι για να ισχύει το συγκεκριμένο καθεστώς πρέπει να υπάρξει αίτηση υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη-Σταθάκη και στη συνέχεια καθορίζεται η διαδικασία με βάση τις αποφάσεις των ειρηνοδικείων. Η αξιωματική αντιπολίτευση δια του Προέδρου της δηλώνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε από το κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας χωρίς κανένα όριο. Πρωταρχικό μέλημα της πολιτείας και των τραπεζών οφείλει να είναι η αποκάλυψη και η τιμωρία των στρατηγικών κακοπληρωτών, των πονηρών που εκμεταλλεύονται το πλαίσιο προστασίας του κράτους για αυτούς που είναι πραγματικά αδύναμοι. Το οφείλουμε σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες που παρά τις μεγάλες δυσκολίες ανταποκρίνονται σήμερα στις υποχρεώσεις τους. Γι' αυτό πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση σε συνεργασία με τις τράπεζες να εξασφαλίσει ότι οι πληστηριασμοί θα ξεκινήσουν από βίλες και από εξοχικά των πολλών εκατομμυρίων. Τις τελευταίες ειδικά μέρες, με αφορμή τόσο το ζήτημα των πληστηριασμών, όσο και την τεχνική συμφωνία με τους θεσμούς, έχει εξαπολυθεί μία ακόμα γιγάντια επιχείρηση διαστρέβλωσης ψευδών ειδήσεων και παραπληροφόρησης. Θέμα ημερών, αν όχι ωρών, είναι η κατάθεση της διάταξης, η οποία ήταν το κίνητρο για την αναστολή των κινητοποιήσεων των συμβολιογράφων. Η πρόβλεψη αυτοφόρου για όσους παρεμποδίζουν την διενέργεια πληστηριασμών. Ψήφισμα για την αποχή τους από τους πληστηριασμούς εξέδωσαν οι συμβολιογράφοι της Θεσσαλονίκης, διεκδικώντας όπως αναφέρουν την διεξαγωγή των πληστηριασμών σε συνθήκες νομιμότητας που δεν θα υποβιβάζουν το κύρος του θεσμού. Στο ψήφισμα του Συμβολιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, τονίζεται ότι οι πληστηριασμοί είναι μέρος της απονομής της δικαιοσύνης και προστίθεται: ο νομοθέτης μας εμπιστεύτηκε τη διενέργεια των πληστηριασμών, διότι είμαστε οι μόνοι αρμόδιοι στο ελληνικό δικαιικό σύστημα να τους διεξάγουμε με ασφάλεια δικαίου, με αμεροληψία και νομιμότητα. Σημειωτέων ότι όλες οι περιπτώσεις πληστηριασμών αφορούν σε χρέη προς ιδιώτες ή κυρίως προς τράπεζες. Προς το τέλος του μήνα και συγκεκριμένα στις 20 Δεκεμβρίου έχουν προγραμματιστεί και πληστηριασμοί για χρέη προς την εφορία.